Είναι πολύ ωραίο. Oh. Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ορίσατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σε περίπτωση που είστε καινούργοι εδώ πέρα και βρεθήκατε τυχαία, κάντε ένα subscribe, μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω τα αγαπημένα του Οκτωβρίου. Τι και αν έχει μπει ο Νοέμβριος, τα αγαπημένα συνεχίζουν να υπάρχουν. Και στο τέλος, σας έχω και μερικά empties. Εκεί πέρα θα παίξει λίγο κράξιμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποια προϊόντα δεν μου άρεσαν. Και θα σας πω την ειλικρινή μου άποψη για αυτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με προϊόντα περιποίησης πρώτα. Και έχω να σας δείξω ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο λάτρεψα. Πολλές με ρωτήσατε κάτω από το vlog που σας έδειξα ότι χρησιμοποιώ την καινούργια σειρά από Shiseido Wasso και είναι φτιαγμένη για νεανικές επιδερμίδες. Το Wasso, το ένα συνθετικό, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να σημαίνει αρμονία και το άλλο κάτι άλλο. Εντάξει, δεν ξέρω full ιαπωνέζικα ακόμη, θα μάθω κάποια στιγμή. Λοιπόν, έχω λατρέψει την καινούργια σειρά, πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλίτσα, αλλά ένα προϊόν που ξεχώρισα και πιστεύω πως αξίζει να δοκιμάσετε τη σειρά και να ξεκινήσετε από αυτό το προϊόν είναι αυτή εδώ η λοσιόν. Μου αρέσει πάρα πολύ η υφή της. Για πρώτη φορά δοκιμάζω λοσιόν σε gel μορφή. Μόλις ολοκληρώσω την καθαριότητα με το cleanser σαπούνι, θα περάσω αμέσως μετά στη λοσιόν, προτού απλώσω την ενυδατική. Και δυστυχώς πολλές κοπέλες δεν ξέρουν ότι αυτό το στάδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιδερμίδα μας, γιατί η λοσιόν ή αλλιώς τόνερ για κάποια άλλα προϊόντα, η λοσιόν είναι απαραίτητη έτσι ώστε να εξισορροπήσει το pH του προσώπου μας μετά τον καθαρισμό, μετά από το σαπούνι που έχετε χρησιμοποιήσει για να καθαρίσετε το πρόσωπό σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα και δεν πρέπει να το παραλείψετε. Το βάζω πάνω σε ένα δίσκο ντε μακιγιάζ, το απλώνω στο πρόσωπο, είναι τόσο δροσερή η αίσθηση πάνω στο πρόσωπο, στεγνώνει αμέσως και μετά ακριβώς βάζω την ενυδατική κρέμα. Επόμενο προϊόν που ξεχώρισα και λάτρεψαν τα μαλλιά μου, γιατί τώρα θα περάσω στην περιποίηση των μαλλιών μου, είναι το dry shampoo από Clorane. Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη, το ένα είναι για όλους τους τύπους μαλλιών και το άλλο είναι για μαλλιά με έξτρα λιπαρότητα. Εγώ χρησιμοποιώ το προϊόν που είναι για όλους τους τύπους. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, μου αρέσει που δεν έχει άρωμα. Επιτέλους ένα dry shampoo που δεν έχει άρωμα. Δεν μου αρέσει τα μαλλιά μου να βάζω το άρωμά μου, την κολόνια μου, να βάζω το σαμπουάν, το conditioner που να έχουν και αυτά αρώματα και να αφήνουν και αυτά άρωμα στο μαλλί μου, μετά να βάζω dry shampoo αν χρειαστεί. Μου αρέσει πάρα πολύ που δεν έχει καμία μυρωδιά. Αυτό που κάνει είναι μέσα σε 2 λεπτά καθαρίζει τα μαλλιά σας από τη λιπαρότητα. Εγώ προσωπικά είμαι ένα άτομο το οποίο δεν λούζει τα μαλλιά κάθε μέρα. Επειδή πηγαίνω κάθε μέρα σχεδόν γυμναστήριο, υδρώνω. Ευτυχώς δεν υδρώνω τόσο πολύ στο κεφάλι, αλλά και πάλι δεν θέλω να λούζω τα μαλλιά μου, γιατί νιώθω ότι χαλάει την ποιότητα των μαλλιών μου και του τριχωτού. Γι' αυτό δεν τα λούζω και γενικότερα δεν είναι καλό να τα λούζετε κάθε μέρα. Τα λούζω ανά 2 μέρες ή 3 μέρες. Οπότε, επειδή έχω και λεπτή τρίχα και όπως βλέπετε το μαλλί μου είναι flat από μόνο του, χρειάζομαι κάτι να του ρίξω για να το ζωντανέψω πάλι και να καθαρίσω έτσι τυχόν λιπαρότητα που θα εμφανιστεί στο κεφάλι μου. Οπότε, με βολεύει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ dry shampoo τις μέρες που δεν τα λούζω και το έχω λατρέψει, το έχω ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Είναι πολύ οικονομικό dry shampoo και φυσικά πρέπει να το ψεκάζετε από μακριά, περίπου 20-30 εκατοστά, γιατί αν το ψεκάσετε λίγο πιο κοντά αφήνει άσπρο εκείνο το σημείο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να προσέξετε αυτή την απόσταση φυσικά και μετά με τα δάχτυλά σας να τρίψετε έτσι να πάει πούδρα παντού και μέσα σε δευτερόλεπτα θα τραβήξει όλη τη λιπαρότητα που έχει το τριχωτό της κεφαλής σας. Το αγαπώ, τσεκάρετε το. Αν το έχετε δοκιμάσει, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Θα περάσω σε ένα ακόμη προϊόν για την περιποίηση, συγκεκριμένα περιποίηση των χιλιών. Λατρεύω πριν ολοκληρώσω το μακιγιάζ μου, εκεί που βάζω τις ενυδατικές μου, τις κρέμες μου, τα primer και μετά ξεκινάω το μακιγιάζ μου. Μου αρέσει σε αυτό το στάδιο να βάζω ένα lip scrub. Lip scrub, το είπα σωστά. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώ από Frank Body. Το ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή. Μυρίζει καφές,
Κάποιες μπορεί να το λατρέψετε αυτό, κάποιες όχι. Αλλά είναι ένα δυνατό σκραμπ για τα χείλη. Αυτή η μυρωδιά πραγματικά σε ξυπνάει. Ειδικά όταν το χρησιμοποιείς για να κάνεις το πρωινό σου μακιγιάζ για να πας στη δουλειά. Δεν χρειάζεται να πιεις καφέ. Όχι, για μένα μετράει πάρα πολύ η συσκευασία στα προϊόντα. Φαίνεται ότι είναι ένα πολύ καλό. Και γενικότερα η εταιρεία Frank Body έχει καταπληκτικά σκραμπ σώματος και έτσι έχει γίνει γνωστή. Αλλά έχω ξεχωρίσει αυτό εδώ το προϊόν. Πραγματικά κάνει τα χείλη βελούδινα, ξεφλουδίζει κάθε μικρό πετσάκι που μπορεί να έχετε βγάλει στα χείλη σας, ειδικά τώρα που ο καιρός αλλάζει και γίνεται πιο ξηρή η επιδερμίδα μας. Οπότε αξίζει πριν κάνετε το μακιγιά σας να περάσετε μια μικρή στρώση στα χείλη σας και να έχετε βελούδινα χείλη έτοιμα να τα βάψετε. Το επόμενο προϊόν, το επόμενο καλλυντικό είναι το foundation από Yves Saint Laurent. Ονομάζεται All Hours, είναι το ολοκένουργιο foundation που έχουν βγάλει και να πω σε αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κοπέλα που με εξυπηρέτησε στο stand Yves Saint Laurent στο Golden Hall, γιατί πραγματικά ήταν τόσο ευδιάθετη και φαινόταν ότι πραγματικά λατρεύει αυτό που κάνει και χαίρομαι όταν βρίσκω τέτοια άτομα, γιατί σπάνια στις μέρες μας τώρα βρίσκεις έτσι τόσο καλοσυνάτα, πώς θα το πω, άτομα, πραγματικά να αγαπάνε να σου δείξουν ωραία προϊόντα μορφιάς. Θα ξεκινήσω πρώτα εξωτερικά για το προϊόν και μετά θα σας λέω πως εφαρμόζει πάνω μου. Μου αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία, είναι minimal, έχει τις γραμμές του σε όλες τις πλευρές. Μου αρέσει έτσι που έχει αυτό το θολό γυαλί, να το πω έτσι. Μου αρέσει και το λόγο που είναι πάνω στο καπάκι. Αυτό που δεν μου αρέσει πάρα πολύ είναι το καπάκι, γιατί αυτό το γυαλιστερό κάπως κολλάει στα χέρια. Δίνω σημασία πάρα πολύ, όπως βλέπετε, στις συσκευασίες. Όσον αφορά τώρα το foundation, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το φοράω και τώρα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να φαίνεται η δουλίτσα που κάνει πάνω στο πρόσωπό μου. Είναι αρκετά καλλυπτικό, μπορώ να πω. Χτίζεται πάρα πολύ ωραία, αν θέλετε για λίγο περισσότερη κάλυψη. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που δίνει στο πρόσωπο. Δίνει πολύ ωραία λάμψη και κάλυψη. Δεν το αισθάνεσαι βαρύ. Δεν αισθάνεσαι ότι φοράς ένα foundation το οποίο απλά στέκεται έτσι και είναι στόκο στο πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, απλώνεται τέλεια με ένα πινέλο, με ένα beauty blender, με ό,τι και αν έχετε, θα απλωθεί πάρα πολύ ωραία και εύκολα. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχω ακούσει πάρα πολύ συχνά τώρα από άλλες κοπέλες του χώρου. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ έτσι πως κάθεσε στην επιδερμίδα μου και νομίζω πως αξίζει να το δοκιμάσετε. Θα περάσω σε δύο κονσίλερ. Σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το αγαπημένο μου κονσίλερ, το οποίο είναι πιο... όσοι με παρακολουθούν το ξέρουν. Estée Lauder WR 01 η απόχρωση. Τώρα όμως ανακάλυψα άλλα δύο που ξεχώρισα στην αγορά. Ναι, και αυτά είναι της ίδιας κατηγορίας, σας το πω έτσι. Είναι ακριβά κονσίλερ, ακόμη δεν έχω βρει ένα τέλειο οικονομικό κονσίλερ. Και πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ και αυτά τα δύο κονσίλερ. Το ένα είναι από Bobbi Brown, λέγεται Instant Full Cover Concealer. Η απόχρωση που μου ταιριάζει είναι η Sand και από Dior, το Dior Skin Forever Undercover, η απόχρωση 020. Θα σας μιλήσω και για τα δύο ξεχωριστά. Να ξεκινήσω από τον Dior. Το Dior προσφέρει πολύ καλή κάλυψη, με αρκετή λάμψη, δηλαδή δίνει πολύ φωτεινότητα κάτω από το μάτι. Μπορώ να πω ότι μοιάζει πάρα πολύ με τη Estée Lauder το WR Concealer και μου αρέσει πάρα πολύ όταν βιάζομαι και δεν θέλω την τρελή κάλυψη. Καλύπτει ωραία, αλλά θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Τώρα, αν θέλω να κάνω ένα πιο special μακιγιάζ, ένα βραδινό μακιγιάζ για παράδειγμα, και ξέρω ότι θα βγω φωτογραφίες, ή θέλω γενικότερα να καλύψω τους μαύρους έντονους κύκλους που έχω όταν ξενυχτάω, ας πούμε, πολύ σπάνιο να ξενυχτήσω, αλλά για δουλειά ναι, ξενυχτάω, τότε θα χρησιμοποιήσω Bobbi Brown από κάτω. Μπορώ να το βάλω και κάτω από το Dior, μπορώ να το χρησιμοποιήσω και σκέτο. Όταν θέλω full κάλυψη, όταν λέμε κάλυψη 100% και πώς το λένε, φωτίζει αρκετά και αυτό σαν προϊόν, είναι πολύ ωραίο. Το Bobbi Brown όμως έχει εντελώς διαφορετική σύνθεση. Είναι πιο πυκτό σαν προϊόν και απλώνεται καλύτερα με τα δάχτυλά σας, γιατί η θερμότητα των δακτύλων ζεσταίνει το προϊόν και το απλώνει ομοιόμορφα.
έτσι ταιριάζει καλύτερα, έτσι μου το σύστησε και ο make-up artist που μου το έδωσε και μου το φόρεσε και όλες κάτω από τα μάτια και είδα όντως τη διαφορά. Βέβαια, αν δεν έχετε χρόνο και δεν θέλετε να κάνετε, εννοείται πως το απλώνετε και με κανονικό πινέλο. Απλά σας λέω πως απλώνεται καλύτερα, επειδή είναι πιο πυκτό το προϊόν. Καινούριο primer stick από Smashbox. Ξέρετε ότι λατρεύω το photo finish primer, το κλασικό, στο σωληνάριο που είναι. Μου τελειώνει και έχουμε το καινούριο τώρα. Έχουμε το καινούριο. Λοιπόν, αυτό είναι το, πώς λέγεται, να σας το πω ακριβώς. Photo finish iconic primer stick. Τι κάνει το συγκεκριμένο? Εννοείται πως μπορείς να το βάλεις σαν βάση πριν βάλεις το foundation σου. Πέρα όμως από αυτό, κάνει κάτι εντελώς μαγικό. Αν κατά τη διάρκεια της ημέρας εμφανίζεις λιπαρότητα, το κουβαλάς αυτό μαζί σου στην τσάντα και το απλώνεις, να βλέπετε έχει και λίγο foundation επάνω, το απλώνεις στο πρόσωπό σου, στα σημεία που έχει βγει η λιπαρότητα και πραγματικά εξαφανίζει, κάνει blur τη λιπαρότητα, την απορροφάει. Θα σας το δείξω και σε πλάνο που βάζω λάδι στο χέρι μου και τραβάω μερικές γραμμές και εξαφανίζει το λάδι από το χέρι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω παρά μόνο να σας το δείξω. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ελαφρύ, οπότε μπορείτε φυσικά να το κουβαλήσετε μαζί σας. Πολύ ωραίο primer, ειδικά για όσες έχουν λιπαρές επιδερμίδες ή όσες εμφανίζουν λιπαρότητα στην tough zone, όπως και εγώ ας πούμε. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πολλά Shiseido προϊόντα. Παρ' όλα αυτά το βίντεο δεν είναι sponsored, σας το λέω, σας το ξεκαθαρίζω. Είναι προϊόντα που πραγματικά βλέπω ότι τα λάτρεψα και μέχρι τώρα δεν είχε τύχει να δοκιμάσω κάποιο, γιατί δεν άκουγα τόσο πολύ το brand. Και μάλλον θα ξεκινήσω να παίρνω πολλά περισσότερα προϊόντα, γιατί φαίνεται η αξία των προϊόντων τους, πόσο καλά είναι και πόσο ωραία γράφουν πάνω στο πρόσωπο. Τώρα θα σας μιλήσω για αυτό εδώ το κραγιόν, είναι το κραγιόν που φοράω και τώρα. Ονομάζεται Dusky Honey B323. Είναι από τα πιο άνετα κραγιόν που έχω φορέσει ποτέ. Είναι πάρα πολύ άνετο στα χείλη, δεν είναι ακριβώς matte, ούτε ακριβώς γυαλιστερό κραγιόν. Είναι κάτι ενδιάμεσο, αφήνει μια πολύ ωραία λάμψη, το χρώμα είναι πάρα πολύ φυσικό, στρώνει πανεύκολα πάνω στα χείλη σας, είτε έχετε κάνει περίγραμμα, είτε δεν έχετε κάνει περίγραμμα. Γράφει επίσης πάρα πολύ ωραία, αυτή η απόχρωση είναι απίστευτη. Τι άλλο να σας πω, είναι πάρα πολύ άνετο και μου αρέσει πολύ. Είναι τόσο μαλακό όταν το περνάς στα χείλη σου, παρόλα αυτά έχει πολύ διάρκεια γιατί έχω φάει, έχω πιει και το κραγιόν είχε παραμείνει εκεί πέρα στη θέση του. Δεν είναι ακριβώς από τα matte κραγιόν τα οποία κολλάνε και δεν είναι ακριβώς matte. Είναι κάτι ενδιάμεσο, σας είπα, έχει λίγο γυαλάδα, λίγο. Και είναι πολύ ενυδατικό, αυτό μου αρέσει. Και μου αρέσει φυσικά η συσκευασία, επίσης βλέπετε, πάλι δίνω σημασία στη συσκευασία. Για να μην ανοίγει το κραγιόν, που όταν ανοίγει μέσα στην τσάντα το κραγιόν όλες ξέρουμε τι γίνεται. Κλείνει πάρα πολύ ωραία, έχει μαγνητάκι και πρέπει να ακουστεί αυτός ο ήχος. Και τελευταίο προϊόν από Shiseido και μετά θα περάσω στα empties, είναι το μαύρο eyeliner σε gel μορφή. Μαζί είναι και το πινελάκι του, το οποίο το γυρνάς έτσι και γίνεται ένα πιο μακρύ πινελάκι, έτσι ώστε να σε βοηθήσει να σχηματίσει τη γραμμή eyeliner που θέλεις. Μου αρέσει πάρα πολύ η μύτη που έχει, το πινέλο μπορείς να το καθαρίσεις άνετα με σαπούνι και νερό. Τώρα τελευταία, κάθε φορά που φοράω eyeliner χρησιμοποιώ αυτό εδώ και πάντα θα λάβω μηνύματα σε Insta stories, Ιωάννα ποιο eyeliner έχεις βάλει. Το ξέρω ότι το ξεχωρίζετε κι εσείς όταν το φοράω, σας κάνει κάτι διαφορετικό αυτό το eyeliner, πώς θα το εξηγήσω. Είναι ένα πάρα πολύ έντονο μαύρο eyeliner, διαρκεί στα μάτια για όλες τις ώρες, όσο δηλαδή το φοράτε, θα παραμείνει στη θέση του, δεν θα λιωθεί, είναι πάρα πολύ εύκολο στο να το απλώσετε με το πινέλο, να πάρετε λίγη ποσότητα. Βέβαια το gel eyeliner θέλει λίγο παραπάνω χρόνο από ένα στυλό eyeliner, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά απλώνεται πάρα πολύ ωραία και δημιουργεί μια τέλεια μαύρη γραμμή στα μάτια σας και ξεχωρίζει. Και τώρα θα περάσω στα empties. Προτού πάνε στην ανακύκλωση αυτά τα προϊόντα, θέλω να μιλήσω για αυτά. Να ξεκινήσω με κάποιο που θα το κράζω
ή να ξεκινήσω με κάποιο που θα το θαυμάζω. Αυτά τα προϊόντα είτε μου άρεσαν είτε δεν μου άρεσαν, όπως και αυτά τα αγαπημένα που σας μιλάω, έχουν αρέσει σε μένα. Δεν σημαίνει ότι έχετε την ίδια επιδερμίδα, τις ίδιες ανάγκες με το δικό μου πρόσωπο και τα μαλλιά. Δεν σημαίνει ότι θα ταιριάζουν το ίδιο σε όλες μας. Και όπως λέω κάθε φορά, προτού αγοράσετε οτιδήποτε, όποια YouTuber, όποια blogger και αν σας το πει, όπου και αν το έχετε δει, θέλω να το δοκιμάζετε κι εσείς για να είστε σίγουροι για αυτή την επιλογή σας. Οπότε τώρα θα σας μιλήσω και για κάποια προϊόντα που δυστυχώς δεν λειτουργήσαν σε μένα. Θα ξεκινήσω πρώτα με αυτό το αφρόλουτρο Corez. Είχα πάει και στο event που κάνανε για τα καινούργια προϊόντα που είχαν λανσάρει. Είναι το Vanilla Violet αφρόλουτρο 250ml, σαν μυρωδιά συμπαθητική βανίλια, έτσι ένα γλυκό άρωμα. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα. Δεν ξέρω τι περιμένω από ένα αφρόλουτρο, αλλά σίγουρα θέλω να μου αφήνει ακόμη πιο ενυδατωμένο το δέρμα μου μετά το μπάνιο. Αλλά δεν μου φάνηκε κάτι το οποίο θα το ξαναγόραζα. Δεν μου αρέσουν οι τόσο γλυκές μυρωδιές σε αφρόλουτρα. Και δεν ήταν κάτι που ταιριάξε σε μένα. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλά τα προϊόντα Corez, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Απλά είναι κάτι το οποίο, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα το ξαναγόραζα. Δηλαδή, σε τέτοια φάση. Μου φάνηκε έτσι εμένα, είναι η δικιά μου προσωπική άποψη, μπορεί το δικό σας να είναι το αγαπημένο προϊόν. Θέλω όμως να μου πείτε και από κάτω στα σχόλια, τι λατρέψατε, τι μισήσατε αυτό το διάστημα, τι μου προτείνετε να δοκιμάσω για να μιλήσω σε επόμενα βίντεο. Πραγματικά αυτό θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Πείτε μου καινούργια recommendations, τι προϊόντα σας άρεσαν αυτόν τον καιρό για να πάω να το πάρω, να τα τσεκάρω και να τα δοκιμάσω σε κάποιο βίντεο. Μιας και είπαμε για αφρόλουτρο, θα περάσω σε ένα ακόμη αφρόλουτρο από Stradivarius. Αυτό έχει ακόμη μέσα τις φούσκες, όπως βλέπετε κι εσείς. Η Stradivarius έβγαλε καλλυντικά και κάποια προϊόντα περιποίησης για το σώμα. Δεν ξέρω για τα μαλλιά αν έβγαλε κάτι. Τέλος πάντων, για το σώμα, όπως αυτό εδώ το αφρόλουτρο, είναι 300ml. Το άρωμα λέει πως είναι soft cotton και περιέχει μέσα καλέντουλα. Είναι ένα sour gel, αν δεν το είπα, το λέω ξανά. Σαν άρωμα ήταν κάτι ουδέτερο, δεν μύριζε έντονα, αλλά δεν μου άρεσε πάρα πολύ η σύνθεσή του, η οποία ήταν αρκετά gel-gel και δεν έβγαινε πολύ καλά από το μπουκάλι και κάθε φορά που το ζουλούσες έβγαινε απότομα μια μεγάλη ποσότητα και πολλές φορές μου έφευγε από τα χέρια και διαστούρισε κάτω στο πάτωμα, στη ντουζιέρα. Και στο τέλος, εντάξει, δυσκολεύτηκα να βγάλω το τελευταίο προϊόν, γι' αυτό έβαλα μέσα νερό. Το τελευταίο. Το προϊόν που είχε απομείνει, τέλος πάντων, γι' αυτό έβαλα μέσα νερό. Και νιώθω ότι στο τέλος άφηνε πολύ ξηρή την επιδερμίδα. Δεν ήταν λίγο ενυδατικό, ας πούμε. Και μετά έπρεπε οπωσδήποτε να βάλω κάποια ενυδατική κρέμα στο σώμα μου, γιατί το ένιωθα να με τραβάει. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου τώρα. Πάντως, γενικότερα έχουν κάνει πολύ καλή προσπάθεια με τα καλλυντικά τους. Είναι κάποια πράγματα που έχω ξεχωρίσει, κάποια highlighter, κάποια ρούζ. Εντάξει, τώρα θα γίνω γλυκούλα. Τώρα θα γίνω... Λοιπόν, αυτό το μάσκαρα. Το μάσκαρα το λένε οι make-up artist. Εμείς το λέμε η μάσκαρα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρω ότι πολλές YouTubers μίλησαν για αυτή τη μάσκαρα. Αξίζει όλα τα λεφτά της. Είναι πολύ οικονομική, 12 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Η Paradise Ecstatic, θα πάω να την πάρω ξανά, θα την αγοράσω, γιατί είναι φανταστική. Έκανε τις βλεφαρίδες πολύ έντονες, πολύ πυκνές, έδινε ωραίο μήκος και κάθε φορά που τη φορούσα ήταν σαν να φοράω ψεύτικες βλεφαρίδες. Ένα προϊόν που ξεχωρίσατε κι εσείς και με ρωτήσατε, η Ιωάννα, τι μάσκαρα φοράς, και πολύ σπάνια το ακούω αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί σημαίνει πολλά για μένα. Δεν έχω τις τέρμα μακριές βλεφαρίδες για να ξεχωρίζουν με οποιαδήποτε μάσκαρα βάλω, αλλά όταν παίρνω τέτοια μηνύματα καταλαβαίνω ότι η μάσκαρα είναι καλή, οπότε ναι, είναι πάρα πολύ καλή, να την τσεκάρετε. Έτσι, για να αλλάξουμε λίγο διάθεση, θα περάσω σε ένα άρωμα από Jo Malone.
από τη συλλεκτική σειρά, πώς λέγεται, Bloomsbury, Bloom, κάτι με Bloom, από Αγγλία φυσικά. Το συγκεκριμένο άρωμα είναι με Garden Lilies. Ό,τι και να σας πω, είναι λίγο. Κάτσε να θυμηθώ λίγο το άρωμα. Λοιπόν, μυρίζει άνοιξη, σαν να δεν είναι έντονα λουλουδάτο, είναι πολύ συγκεκριμένο. Μυρίζει καθαριότητα, σαν να μπαίνει σε ένα κήπο που να μυρίζει και λουλούδια αλλά και θάλασσα. Κάτι τέτοιο, έτσι, τρελό. Μυρίζει πολύ ωραία. Μου τέριαζε και πάρα πολύ σαν άρωμα και κάθε φορά που το φορούσα με ρωτούσαν τι άρωμα φοράς. Και επίσης εκεί παρατηρώ ότι είναι ωραίο το άρωμα που φοράω. Γιατί ξεχώριζε. Δεν το βρίσκεις συχνά, δηλαδή δεν σου θυμίζει κάποιο άλλο άρωμα και μου αρέσουν αυτά τα αρώματα που δεν θυμίζουν άλλα αρώματα, γιατί είναι ωραίο να ξεχωρίζεις με το άρωμά σου στον δρόμο. Θα περάσω σε αυτό το προϊόν από Nip & Fab. Exfoliate λέγεται. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ, καταρχήν η συσκευασία των Nip & Fab προϊόντων. Το προηγούμενο σέρουμ που χρησιμοποιούσα από Nip & Fab, το Dragon's Blood, είναι πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό μπορώ να πω, και εκείνο μου άρεσε πολύ και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Με το χέρι στην καρδιά, κάθε φορά που έβγαζα σπυράκια ή έβλεπα την επιδερμίδα μου θαμπή, το έβαζα στην βραδινή μου ρουτίνα περιποίησης προσώπου και την επόμενη μέρα ξυπνούσα και το πρόσωπό μου γυάλιζε, έλαμπε και τα περισσότερα σπυράκια είχαν ηρεμήσει. Κάνει κάτι σαν exfoliate, χωρίς να το καταλαβαίνεις εσύ. Βγάζει ένα... έχει ένα παράξενο χρώμα, έχει ένα έτσι γαλάζιο με λίγο λάμψεις μέσα, κάτι έχει. Και όταν το βάζεις στο πρόσωπό σου είναι πολύ δροσερό, πολύ λεπτούλι. Πάρα πολύ ωραίο, το απλώνεις πολύ εύκολα σε όλο το πρόσωπο τέλος πάντων. Και την επόμενη μέρα ξυπνάς με άλλο δέρμα. Και το είχα χρησιμοποιήσει πολλές φορές και με διαφορετικούς συνδυασμούς κρέμας κτλ. Και κάθε φορά που δεν το φορούσα, έβλεπα ότι την επόμενη μέρα το πρωί κάτι έλειπε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μου έχουν μείνει δύο προϊόντα κονταλή. Και όταν λέω ότι το ένα προϊόν μου τέριαξε και το άλλο δεν μου τέριαξε, το ίδιο σημαίνει ότι μία μάρκα μπορεί να μου προσφέρει ένα τέλειο προϊόν, αλλά απ' την άλλη μπορεί να μου προσφέρει και ένα προϊόν το οποίο δεν μου πρόσφερε τίποτα. Να σας το πω έτσι. Ας πούμε, να μιλήσω για ποιο από τα δύο. Θα μιλήσω για αυτό. Θα πέσει λίγο κρά. Κονταλή, μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα σου, αλλά κάτι δυστυχώς πρέπει να αλλάξεις αυτό εδώ το προϊόν. Λοιπόν, τι είναι? Είναι ένα Makeup Removing Cleansing Oil με σταφύλι και γλυκό αμύγδαλο. Δεν μου άρεσε καθόλου δυστυχώς. Το άπλωνε στο πρόσωπό σου, η μάσκαρα και το eyeliner κατέβαινε εδώ πέρα. Έλειωνε και δεν έφευγε ποτέ. Έπρεπε να χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ προϊόν έτσι ώστε να μπορείς να σπάσεις όλα αυτά τα μακιγιάζ που είχες βάλει στο πρόσωπό σου και δυστυχώς άφηνε στάμπες στο πρόσωπο, δηλαδή μάτια πάντα και δεν συμμαζεύεται. Δεν μου άρεσε καθόλου, δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει με τη σύνθεση, να αλλάξει κάτι, να γίνει πιο έντονο έτσι ώστε να αφαιρεί και αδιάβροχη μάσκαρα και eyeliner. Δεν έκανε καθόλου καλή δουλειά σε μένα προσωπικά, μπορεί άλλες να το λατρεύετε, το ξαναλέω. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε, προτιμώ ας πούμε το μισελέν νερό. Και τώρα θα περάσω στην κρέμα ματιών από Κονταλή, την οποία λάτρεψα. Σας το έχω πει ότι πρέπει να το δοκιμάσετε αυτό το προϊόν. Τέλεια τέλεια κρέμα ματιών, τη φοράω πρωί και βράδυ. Σε πολλές φωτογραφίες ή σε stories μπορείτε να δείτε κάποιες φορές γραμμές στα μάτια μου και είναι όταν δεν φορούσα αυτή την κρέμα ματιών τέλος πάντων. Γενικότερα τα μάτια μου μπορεί να μην είναι χωρητίδες, αλλά εμφανίζω γραμμές από αφυδάτωση και πολλές μπορεί να έχετε το ίδιο πρόβλημα και με τη δικιά σας επιδερμίδα, οπότε πρέπει να ενυδατώνετε καλά τα μάτια σας αν θέλετε να στρώσει τέλεια το κονσίλερ από κάτω. Πάρα πολύ καλή ενυδατική κρέμα ματιών για όλους τους τύπους επιδερμίδας.
πολύ ελαφριά η σύνθεσή της, δεν αφήνει καθόλου λιπαρότητα, ούτε βγάζει λιπαρότητα, στεγνώνει αμέσως και μετά από λίγο μπορείτε να κάνετε κανονικά το μακιγιά σας. Τώρα μιλάμε αν τη βάλετε το πρωί, αν τη βάλετε το βράδυ, βάλετε αρκετή ποσότητα και κάντε την σαν μάσκα και κοιμηθείτε με αυτήν. Την επόμενη μέρα θα ξυπνήσετε και τα μάτια σας θα είναι πιο αφράτα, όχι πιο φουσκωμένα, πιο ενυδατωμένα. Πραγματικά αξίζει να το δοκιμάσετε. Ναι, πάρα πολύ καλό προϊόν από Κονταλή. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο με τα αγαπημένα προϊόντα, με τα empties. Είχε λίγο απ' όλα όπως είδατε κι εσείς. Ελπίζω να σας άρεσε και να μου πείτε τη γνώμη σας σε περίπτωση που έχετε δοκιμάσει κάποια από τα προϊόντα που σας έχω δείξει εγώ ή να μου προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα αυτού του μήνα. Θα χαρώ να τα διαβάσω. Πάντα λαμβάνω υπόψη όλα αυτά που μου γράφετε στα σχόλια και διαβάζω κάθε σχόλιο που μου αφήνετε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε. Εγγραφή στο κανάλι μου, ξαναλέω, σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ήδη. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!